Σε βλέπω ανανεωμένη. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία με τον εαυτό μου. Ίσως βοηθάει και το ότι κάνω ψυχοθεραπεία 1,5 χρόνο, 2 χρόνια κοντεύουμε τώρα. Τι μπορεί να ήταν εσένα, ας πούμε, ξέρεις, αυτό που σε έκανε να πας. Θέλησα να αισθανθώ πιο δυνατή. Πιο δυνατή για να διεκδικήσω πράγματα τα οποία πιστεύω ότι μου αξίζουν. Θεωρούν ότι η ψυχανάλυση και η ψυχοθεραπεία ακόμα είναι εν έτη 2017. Ότι είναι ένα ταμπού και ότι είναι ο τρολογιατρός, έτσι όπως το λένε. Τα πάμε στον τρολογιατρό και όχι, μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου ή μόνη μου. Κάποια πράγματα όχι, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Νομίζω ότι είσαι στα πιο αδυνατά σου. Η εξωτερική εμφάνιση, η εξωτερική ομορφιά ή όπως θέλεις πες το, έχει να κάνει με το μέσα ενός ανθρώπου. Έχει να κάνει με το πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος. Άμα δεν πεινάσεις, βέβαια, δεν γίνεται. Και μπορεί να πεινάς μια ολόκληρη ζωή. Μπορεί να βασανίζει σε μια ολόκληρη ζωή και αυτό να μην φαίνεται προς τα έξω. Πριν χρόνια που ήμουν και μικρότερη, ζυγιζόμουν και ήμουν 54 κιλά και όταν με έβλεπα στον καθρέφτη, έβλεπα ένα γεμάτο κορίτσι. Έχουν ακουστεί διάφορα διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές γνώμες. Θα πάμε στα έντεχνα, τα ίσως ποιοτικά, τα πιο εμπορικά. Σε τον εαυτό σου, πώς θα μπορούσε να το κατατάξεις? Δεν μου αρέσει να βάζω αυτές τις ταμπέλες. Δεν πιστεύω ότι. Δεν έχουν βάλει ταμπέλες κατά καιρούς ως προς το είδος που μπορεί να υπηρετείς. Ένα είδος υπηρετώ και αυτό είναι μουσική. Κάποιος μπορεί, ας πούμε, τριαλιαχνιστή να την κατατάσσει στους έντεχνους καλλιτέχνες. Μα οι έντεχνοι καλλιτέχνες νομίζω δεν με θεώρησαν ποτέ έντεχνοι. Το λες αυτό. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Από τη στιγμή που κάποιος είναι. Έχει μία. Πώς θα το πω. Μία δημοτικότητα, να πω, μία αναγνωρισιμότητα. Σημαίνει ότι μπορεί να απευθυνθεί σε πολύ κόσμο. Άρα του απαγορεύεται να είναι έντεχνος. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει σταματήσει να με απασχολεί πια αυτό. Γαλλία μου, συγγνώμη που θα σου το πω. Συγγνώμη που θα σου το πω, εμένα μου αρέσει λίγο πιο τσουποτή. Μου αρέσει πιο τσουποτή. Μου αρέσει πιο τσουποτή. Δηλαδή, λίγο πιο τσουποτή τι θέλει. Πέρασε μεγάλο λούκι. Δηλαδή, εγώ είδα σε αυτά που είπε αυτό που βιώνουν πάρα πολλά νεαρά κορίτσια. Βλέπουν τον εαυτό στον καθρέφτη. Περιμένετε τώρα λίγο. Και φαίνονται χοντρέ. Φαίνονται χοντρέ, ναι. Ωραία, όμως πάει σε ένα βελονιστή, σωστά. Ναι, ωραία. Όπου πάει κι άλλο ένα, ποιον παίξαμε. Δηλαδή μου ο Διονυσίου, ο Στέλιος. Πάει και ο Στέλιος Διονυσίου στον ίδιο βελονιστή. Δεν ξέρω, είναι να πάει σε βελονιστή. Και η Θοδωρίδου σίγουρα τα λέμε αυτά. Νομίζω και η Ραλία πάει σε αυτόν. Στον ίδιο. Α, η Θοδωρίδου έστειλε το ρέμο. Ναι, ωραία. Αλλά η Θοδωρίδου το πες τον Αντώνη. Ελεάνα μου. Βρήκε κολλάμε εδώ. Προφανώς και πρέπει αυτός ο κύριος ο βελονιστής να έρθει στην εκπομπή. Να μας τρυπήσει όλους. Πάρε την Ατάσα. Όχι για να μας τρυπήσει. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ σε βελονιστή. Θα κάνεις live. Για να δούμε τι έζησε το φως μου, παιδιά. Άμα ζεις το φως. Άμα ζεις το φως, σταματάει εκπομπή. Τέλος! 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 Για να δούμε τι διαφορετικό κάνει και γιατί τον επιλέγουνε. Τώρα, άσχετα αν μας αρέσει σε ένα ιό. Σου θυμάσαι τι έλεγε χθες στην κάμερα. Όχι, έχει σταματήσει τα τελείω. Πίνα, έλεγε. Πίνα. Τι Θεοδωρίδου, είναι για τον Ισά σου. Κατεβαίνει, πα στο κουδούνι. Ανεβαίνει, μάλλον. Ή κατεβαίνει. Ναι, αυτό ρε παιδιά που βίωσε η Ραλία, που βλέπει τον εαυτό τη, δηλαδή είχε πρόβλημα και πήγε σε ειδικού, σε ψυχοθεραπευτέ. Και σε όλα αυτά έχει φτάσει 54 κιλά πλέον. Νομίζω ότι έχει δίκιο Θέμης, μην χάσει άλλο.